σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία για όλα, από τα μεγάλα και τα μικρά κάδρα και εικόνες, να μιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Μας ακούτε? Γεια σας, καλημέρα, σας ακούω. Με συγχωρείτε, αλλά συνέπεσε με μια σύντομη επίσκεψη του συνεργείου η συνομιλία μας, γι' αυτό και η μικρή καθυστέρηση στο να απαντήσω. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, πείτε μου καταρχάς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πολλοί λένε ότι δημοσιογραφικά είναι ενδιαφέροντες καιροί, αλλά οι ενδιαφέροντες καιροί κρύβουν πολλές προσωπικές και συλλογικές τραγωδίες. Αυτή τη στιγμή είναι κανονικό σφαγείο, μέρα με την μέρα, με το κιλό ανθρώπινο κρέας. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτο. Μάλλον είμαστε ήδη μέσα στον πόλεμο. Είμαστε ήδη, τα έχουμε συζητήσει από 2 χρόνια πριν, σε μια παγκόσμια αντιπαράθεση, σε ένα σπονδυλωτό παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά ο ακόμα μεγαλύτερος πόλεμος, για να το θέσω έτσι όπως νομίζω είναι ο σωστότερος τρόπος, ο ακόμα μεγαλύτερος πόλεμος στη Δυτική Ασία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιάζει αναπόφευκτος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε το πιο κρίσιμο, ίσως κρισιμότερο όλων πεδίο αυτή τη στιγμή, αυτό το φρενοκομείο, διότι η Μέση και η Ευρύτερη Ανατολή έχει 2 καθοριστικούς παράγοντες. Από τη μία έχει την ιστορική διαμάχη Παλαιστινίων-Ισραηλινών, απ' την άλλη όμως έχει και τα τεράστια συμφέροντα των μεγάλων παικτών η περιοχή. Πράγματι. Και μάλιστα όχι μόνο η περιοχή γενικώς, αλλά και ειδικότερα το Ιράν. Το Ιράν είναι απολύτως κομβικό για τη στρατηγική της Ρωσίας και της Κίνας, που η οποία εν πωλής ομογενοποιείται, αλλά δεν είναι απολύτως ταυτόσιμη. Και για τις δύο χώρες όμως, όπως ήταν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και πόνεσε τόσο πολύ η ανατροπή του Σάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν είναι απολύτως κομβικό. Και για το Ιράν είναι απολύτως κομβικές οι δυνάμεις της αντίστασης. Δηλαδή η Χεσμπολά, οι Χούθοι, οι Σιίτες του Ιράκ, και όχι μόνο Σιίτες, αλλά και οι Σιίτες, η Παλαιστινιακή Αντίσταση κτλ. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί τώρα, ανάμεσα στα πολλά που έχουν συμβεί. Μιλάμε για έναν καταιγισμό εξελίξεων με την ώρα. Εξηγούμε. Είπαμε από την αρχή, από πέρυσι, όταν έγινε η επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου, ότι το Ισραήλ και ειδικότερα ο Νετανιάχου δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφωνία ανακοχής. Το ίδιο το Ισραήλ δεν μπορεί να καταλήξει σε μια ειρήνευση με τους Παλαιστινίους και είναι δική του η ευθύνη. Είναι ότι πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Είναι δική του η ευθύνη. Εδώ και από το 1948. Θυμίζω ότι μόλις, ή μάλλον έτσι το λέω γιατί μπορεί να μην είναι γνωστό στους ακροατές σας, μόλις σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο Νασράλα την προηγούμενη μέρα από αυτή κατά την οποία δολοφονήθηκε είχε συμφωνήσει σε ανακοχή. Είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Είχε συμφωνήσει σε ανακοχή, το τονίζω. Μία μέρα μετά, με την Αμερικανική Μεσολάβηση. Μία μέρα μετά δολοφονήθηκε από το Ισραήλ. Θυμίζω επίσης ότι ο νέος πρόεδρος μεταρρυθμιστής, δηλαδή όχι από τους πλέον αγαπητούς στον Αλί Χαμενεή, στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο Περιζεκιάν, ο νέος πρόεδρος του Ιράν, εκλέχθηκε μετά τον περίεργο θάνατο του Ραΐσι, του οποίου το ελικόπτερο ξαφνικά είχε τη λήξη μία ομίχλη και το ελικόπτερο έπεσε. Λοιπόν, ο νέος πρόεδρος του Ιράν είπε την Κυριακή, πριν το χτύπημα το Ιρανικό, ότι το Ιράν δεν είχε απαντήσει στην δολοφονία Χανίγε μέσα στην Τεχεράνη από Ισραηλινές δυνάμεις, διότι οι Αμερικανοί τους είχαν ζητήσει να καθυστερήσουν την απάντηση προκειμένου να ανακοχή στη Γάζα και θα έρονταν και κάποιες οικονομικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Και ενώ το Ιράν είχε δηλώσει δημοσίως δια του ανωτάτου ηγέτη του ότι ασχέτως από οποιαδήποτε προσπάθεια ανακοχής το Ιράν θα απαντούσε στη δολοφονία Χανίγε, δεν τήρησε αυτή του τη δέσμευση μέχρι ενός σημείου.
θεωρώντας ακριβώς ότι επέκειτο ανακοχή με τους Ισραηλινούς. Και στις δύο περιπτώσεις, το ίδιο το Ισραήλ πολύ συνειδητά δυναμίτησε κάθε προσπάθεια ανακοχής, όπως πιο πριν είχε κάνει με τη Χαμάς, όποτε υπήρχε πιθανότητα μιας ανακοχής, ο Νετανιάχου προσωπικά μαζί με τον Σμότριτς και τον Μπεν Γκβίρ, τους ακροδεξιούς εταίρους του, όχι δεν είναι ακροδεξιός, τέλος πάντων, δυναμίτησαν κάθε προσπάθεια ανακοχής. Το Ισραήλ θέλει μεγάλο πόλεμο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν έτσι κι αλλιώς, με την άμεση εμπλοκή. Δηλαδή θέλει να βάλει τους Αμερικανούς να πολεμήσουν με τους Ιρανούς για τα δικά τους συμφέροντα. Και πολλούς άλλους, αλλά προτίστως τους Αμερικανούς. Αυτό είναι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εκτελήσει. Θέλω να μου πείτε, άρα για σας ο πυρηνικός σκοπός του Ισραήλ είναι ποιος? Δεν έχει στόχευση τους Παλαιστινίους, απλά? Το Ισραήλ θέλει να βάλει τους Αμερικανούς να εξοντώσουν τους Ιρανούς, διότι έχει την ανάλυση ότι αν αυτή τη στιγμή το Ιράν φύγει από τη μέση, και η Χεσμολά και η Παλαιστινιακή Αντίσταση αργότερα ή γρηγορότερα θα φθήνουν και σταδιακώς θα σβήσουν. Και κατόπιν θεωρεί ότι μπορεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης, δηλαδή να διώξει τους Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα και να διώξει και τους Λιβανέους από τον Νότιο Λίβανο και να φτιάξει το Μεγάλο Ισραήλ. Το πρόβλημα με αυτή του την πολιτική είναι το εξής. Οι Αμερικανοί, αν θέλουν να επιβάλλουν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, θα πρέπει να αποδεχτούν ότι θα έχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ούτε τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Τελικώς οι Ταλιμπάν ξαναγύρισαν και οι Αμερικανοί φύγανε. Ξέρω ποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναλάβει μια τέτοια εκστρατεία. Το δεύτερο είναι ότι η Ρωσία και η Κίνα, μόνο αν θέλουν να αυτοκτονήσουν, μπορεί να το αποφασίσουν. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Η Σοβιετική Ένωση αυτοκτόνησε, για παράδειγμα. Αλλά μόνο αν θέλουν να αυτοκτονήσουν, θα εγκαταλείψουν το Ιράν. Τι θα κάνει πιθανότατα το Ισραήλ για να αναγκάσει τους Αμερικανούς να επέμβουν? Θα προκαλέσει κάποιο χτύπημα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το οποίο θα ισοδυναμεί με πυρηνική επίθεση, ήδη απειλεί με κάτι τέτοιο, προκειμένου να αναγκάσει το Ιράν να ανακοινώσει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, και κατόπιν, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, θα θεωρεί ότι έτσι οι Αμερικανοί θα επέμβουν εναντίον των Ιρανών. Αυτή είναι η στρατηγική του Ισραήλ, και γι' αυτό η στρατηγική αυτή οδηγεί σε πόλεμο ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που έχουν. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τζίμα, διότι από την άλλη είναι προφανές ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες, πέστε το όπως θέλετε, έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουν διεισδύσει στις λεγόμενες δυνάμεις αντίστασης, δηλαδή είτε είναι η Χαμάς είτε είναι η Χεσμολάχ, ακόμη και στην Ιρανική ηγεσία. Αυτό σας λέει κάτι? Όλα. Το Ισραήλ είναι πολύ εντυπωσιακό στο επίπεδο και θέλει βεβαίως να ξαναφτιάξει το κύρος του μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά ξέρουμε ότι ο Ισραήλ στο επίπεδο των υψηλών τεχνολογιών, της αεροπορίας και των μυστικών υπηρεσιών είναι πολύ ισχυρό. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν είναι ισχυρό στο επίπεδο των μακροχρόνιων χερσαίων συγκρούσεων υψηλής έντασης. Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Το Ισραήλ λοιπόν μπορεί να καταφέρει εντυπωσιακά πλήγματα, και κατάφερε εντυπωσιακά πλήγματα. Mm-hmm. Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο να κερδίζει μακροχρόνιους πολέμους. Εννοείται, αυτό το βλέπουμε και στη Γάζα. Εννοείται ότι έχει ισοπεδώσει τη Γάζα, αλλά η Παλαιστίνη είναι εκεί. Αυτό εννοείται. Ακριβώς, η Παλαιστίνη είναι εκεί και δεν κερδίζει στρατιωτικό στη Γάζα. Αυτό είναι πάρα σημαντικό, διότι εξηγεί και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Το Ισραήλ πέσει μια μεγάλη ήττα την 7η Οκτωβρίου σε επίπεδο επιχειρήσεων και εν πωλής και στρατηγικό, για να φτιάξει το κύρος του μπήκε στη Γάζα, δεν τα κατάφερε στη Γάζα, διότι η Χαμάς είναι εκεί, οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν είναι εκεί κατά βάση, εισβάλλουν και σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν μπορούν να διατηρηθούν μέσα στη Γάζα, διότι τα θύματα είναι πολλά.
Θυμίζω ότι το ίδιο το Ισραήλ, οι Ισραηλινές πηγές πριν μήνες είχαν κλείσει για περίπου 10.000 τραυματίες και σταμάτησαν την καταμέτρηση κάπου στους 700 και κάτι νεκρούς. Ξέρουμε ότι από τότε έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Και όταν είδαν ότι δεν τα καταφέρνουν στη Γάζα, ξεκίνησαν την ιστορία του Λιβάνου. Στο Λίβανο, μόνο εχθές, την πρώτη μέρα στην πραγματικότητα των χερσαίων επιχειρήσεων, το Ισραήλ είχε κάπου ανάμεσα σε 30 και 80 θύματα στις ειδικές του δυνάμεις. Ο αριθμός είναι καθόλου μικρός για μία μέρα, δεν έχουμε τα πλήρη στοιχεία. Αλλά είναι ενδεικτικός του ότι ένα στρατός εφέδρων απέναντι σε μία πολύ καλά εξοπλισμένη ανταρτική δύναμη είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Από την άλλη πλευρά του λόφου, δηλαδή Χεσμπολά, Χαμάς και Ιράν, τι διαπιστώνεται, και Χούθη, τι διαπιστώνεται? Το Ιράν όπως και το Ισραήλ και όλες αυτές οι δυνάμεις της αντίστασης δίνουν μία μάχη επιβίωσης. Ποια? Και οι δύο πλευρές δίνουν μάχη επιβίωσης. Το Ιράν έχει πολλά εσωτερικά ζητήματα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι μία οικονομία η οποία έχει προβλήματα. Είναι ένα πολιτικό σύστημα, ένα καθεστώς αν προτιμάτε, το οποίο έχει εσωτερικούς αντιπάλους. Έχει ισχυρό σημείο, έχει ισχυρό βαθμό διάβρωσης από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και αν έχει το Ιράν, όπως είδαμε ακόμη περισσότερο, έχει Χεσμπολά. Ίσως σε μικρότερο βαθμό έχει Παλαιστινιακή αντίθεση, αλλά και γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, και έχουν απέναντί τους μία πυρηνική δύναμη του Ισραήλ, μία ακόμα πυρηνική δύναμη της Ηνωμένες Πολιτείες, μία τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία κτλ. Άρα δίνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Τι ξέρουν αυτές οι δυνάμεις? Ότι ο πόλεμος φθοράς υψηλής έντασης τους συμφέρει. Την ίδια στιγμή, επειδή και το Ισραήλ το ξέρει αυτό, προσπαθεί να εξαναγκάσει και το Ιράν και τις άλλες δυνάμεις, αλλά κυρίως το Ιράν, σε μια κατακλυσμιαία σύγκρουση. Διότι το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτό συμφέρει το ίδιο μια τέτοια σύγκρουση. Το Ιράν προσπάθησε όσο μπορούσε να αποφύγει έναν τέτοιο πόλεμο. Και σήμερα ο μέτριο παθής πρόεδρος ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν θέλει πόλεμο. Και σήμερα το πρωί έχει νεότερη δήλωση. Ναι. Άρα προσπαθεί να τον αποφύγει σε αυτή τη φάση. Όχι ότι. Προσπαθεί να αποφύγει έναν τέτοιο πόλεμο διότι δεν το συμφέρει και προσπαθεί επιπλέον να διατηρήσει τον πόλεμο φθοράς. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να το πετύχει αυτό, διότι δεν του αφήνει επιλογή το Ισραήλ υπό την έννοια ότι σταδιακώς κατεδαφίζει την αποτρεπτική ισχύ του Ιράν. Δηλαδή το Ιράν ακολούθησε μια κατευναστική πολιτική για τους λόγους που είπαμε μετά την δολοφονία Χανίγε. Θυμίζω ότι η δολοφονία Χανίγε ήταν ταυτοχρόνως και μια υπόθεση, μια επίθεση στην Ιρανική επικράτεια, έτσι, βομβαρδίστηκε Ιρανικό έδαφος για πολλωστή φορά. Σωστό. Λοιπόν, ακολούθησε μια κατευναστική πολιτική και αυτό το οποίο εισέπραξε ήταν ο αποκεφαλισμός της Χεσμπολά, η εξόντωση του Νασράλα, η κοροϊδία από τη Δύση και η απώλεια κύρους μεταξύ των συμμάχων του. Για πρώτη φορά. Άρα βρέθηκε εστριμωγμένο στρατηγικά και στον τοίχο να κάνει κάτι. Γιατί αν δεν κάνει κάτι, στα μάτια των συμμάχων του θα είχε καταρρεύσει. Αυτό λέτε. Ακριβώς, και γιατί αντιλήφθηκε ότι ακόμη και αν δεν έκανε κάτι πέρα από την κατάρρευση του κύρους του, το Ισραήλ δεν επρόκειτο να σταματήσει. Δηλαδή, ίσα ίσα το Ισραήλ αισθανόταν ακόμη πιο άνετο να χτυπήσει μέσα στην περιττό, να εξοντώσει τον Ασράλα. Και στην πορεία, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό είναι ο στόχος του Ισραήλ, να εξοντώσει και τον Αλί Χαμενεϊ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά, το Ιράν αναγκάστηκε να δράσει έχοντας πληρώσει την κατευναστική του πολιτική. Το γεγονός ότι η Χεσμπολά αντιστέκεται μέχρι τώρα πολύ καλά την Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο, παρεπιπτόντως λόγω του κυρίαρχου λόγου των μέσων ενημέρωσης ξεχνούν ότι και αυτή η εισβολή του Ισραήλ είναι εντελώς παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο. Ναι, θα σας πει κάποιος ότι υπήρχε η περίφημη συμφωνία του 16 που έλεγε του 6 που έλεγε πάνω από τον ποταμό να αποσυρθούν οι δυνάμεις της Χεσμπολά, κάτι που δεν συνέβη. Εσείς θα μου πείτε βεβαίως ότι οι Ισραηλοί πρόκαμαν και μπουκάραν στη Γάζα. Τι λέμε τώρα? Και εκτοπίσαν. Η συμφωνία δεν προέβλεπε μόνο αυτό. Προέβλεπε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία το Ισραήλ δεν τήρησε. Εκτός αυτού όμως,
ακόμη και αν δεν τηρείται μια συμφωνία κατά το διεθνές δίκαιο, δεν αποκτά δικαίωμα χρήσης βίας. Αυτή είναι η γνωστή μας διαφωνία, όχι απλώς διαφωνία, η γνωστή μας επισήμανση και προς τους Τούρκους ως προς την Κύπρο. Σωστό. Η παραβίαση μια συμφωνία δεν συνεπάγεται αυτόματο δικαίωμα χρήσης βίας. Πρέπει να πάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποφασίσει αυτό και το καθεξής. Διότι δεν δέχτηκε ένοπλη επίθεση το Ισραήλ. Καλά, ποιο Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Τζίμα? Εδώ πέρα είναι persona non grata. Τα ακούσαμε και αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο Ισραήλ πλέον. Τα ακούσαμε και αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι το γεγονός ότι η Χεζμπολά προτάσει μια αντίσταση αυτή τη στιγμή και επιτυχημένη αντίσταση δεν αναιρεί το ότι ο αποκεφαλισμός της, ο αποκεφαλισμός ενός μεγάλου μέρους έστω της πολιτικής αλλά και της στρατιωτικής της ηγεσίας υπήρξε ένα μεγάλο χτύπημα και για την ίδια άρα και για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν πλήρωσε τον κατευνασμό και αντιλαμβάνομαι από αυτά που βλέπω και διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές ότι γι' αυτόν τον λόγο και τον Μπεριζεκιάν για πρώτη φορά στο Ιράν μετά από πολλά χρόνια παρεπιπτόντως είδαμε διαδηλώσεις οι οποίες φυσικά δεν μεταδόθηκαν από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης εναντίον των μεταρρυθμιστών τις προηγούμενες μέρες. Και στην ανακοίνωση των Ιρανικών δυνάμεων, τις οποίες πραγματοποίησαν οι φορείς της Επανάστασης, όχι ο Ιρανικός τακτικός στρατός, υπάρχει μόνο το όνομα του ανώτατου ηγέτη, του Αλί Χαμενεΐ, όχι του Προέδρου του Ιράν. Άρα κάτι λέει και για το εσωτερικό, λέτε αυτό, ε? Ναι, υπάρχει νομίζω μια σαφής πολιτική διαμάχη όπου ο Περιζεκιάν με έναν τρόπο σπρώχνεται στη γωνία. Θυμίζω ότι και ο Ρουχανί, ο πριν το Ραΐσι πρόεδρος που ήταν επίσης από την πλευρά των μεταρρυθμιστών εξαφανίστηκε πολιτικά και όλη η πτερυγά του λόγω των Αμερικανών, διότι ο Ρουχανί είχε επενδύσει πάρα πολύ στην αναζωογόνηση της οικονομίας χάρη στη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, την οποία συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο την κατήργησε και επομένως ακυρώθηκε όλη η στρατηγική των μεταρρυθμιστών για συνεννόηση με τη Δύση. Το ίδιο ακριβώς έπαθε και ο Περιζεκιάν. Ο Περιζεκιάν λίγο πριν την εξόντωση του Νασράλα έλεγε και αυτός και ο υπουργός εξωτερικών του ότι θέλουν να αποκαταστήσουν τη σχέση με τη Δύση, να ξαναξεκινήσουν συνομιλίες για τον έλεγχο της πυρηνικής τεχνολογίας του Ιράν κτλ. Η απάντηση που έλαβε ήταν η εξόντωση όλης της ηγεσίας της Χεζμπολά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή τελείωσε και πολιτικά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εξωτερική πολιτική του Ιράν. Τώρα, θέλω πριν πάμε σε μια αναγκαστική διακοπή να ακούσετε κάποιες παρεμβάσεις ακροατών. Το ξέρετε αυτό άλλωστε. Λέει εδώ ο Δήμος, σε επίπεδο πολέμου είναι έτσι. Στο ανθρώπινο όμως επίπεδο έχουμε και τους Ισραηλινούς πολίτες που κοιμούνται στα υπόγεια ή στα ξενοδοχεία της Μεσογείου και κοιτάνε τον ουρανό αν δουλεύει ο θόλος. Έχουμε δηλαδή ένα άδειο Ισραήλ με πολλούς νεκρούς, μια άδεια Γάζα με πάρα πολλούς νεκρούς. Άδειασαν τη Γάζα, αλλά άδειασε και το Ισραήλ. Τι νόημα έχει από εδώ και πέρα ακόμη και μια σφαίρα? Στο Ιράν κοιμούνται στα κρεβάτια, πάνε σχολείο. Το Ισραήλ πρέπει να το πάρει αλλιώς. Δεν πάει έτσι, λέει ο Δήμος. Ο Θάνος. Το Ισραήλ φαίνεται ότι θα παίξει τα αρέστα του, ιδίως ο Νετανιάχου. Δεν θα κάνει πίσω. Ο Νεκτάριος λέει, μετά το χθεσινό βομβαρδισμό του Ισραήλ και στη Δαμασκό, χθες σε ρωσική βάση στη Συρία, ποια πιστεύει ο κ. Τζίμας ότι θα είναι η εμπλοκή? Οι Αγγλοσάξονες δεν θέλουν να μετάσχουν στα σχέδια του Ισραήλ γιατί φοβούνται το άνοιγμα του μετόπου στον Ειρηνικό με κύριο στόχο την Ταϊβάν. Η Ευρώπη, τι κάνουμε, παιδιά? Ο Νεκτάριος το στέλνει το μήνυμα από το λάκτη της Φιλανδίας. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, οι περιφερειακές μικρότερες φιλοδυτικές δυνάμεις απλώς προσπαθούν να έχουν ρόλο για να αποκομίσουν ωφέλη. Η μικρότερη, παλιότερη και φανατικότερη τάση θεωρεί κρίσιμη προϋπόθεση διάλυση Ρωσίας. Η μεγαλύτερη και νεότερη τάση θέλει την οικονομική συμπίεση κυρίως της Κίνας και τελικά την ένταξη των αντιπάλων στην παγκοσμιοποίηση τσαλακωμένων, περιορισμένων και υπόωρους. Τα γεγονότα φαίνεται να εξυπηρετούν τη δεύτερη τάση. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Πράγματι το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα μη βιώσιμο σχέδιο πλέον. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ακραίο αυτό που λέω, αλλά είμαι της άποψης ότι το Ισραήλ στρατηγικά είναι ένα μη βιώσιμο σχέδιο. Αν οι Αμερικανοί αποφάσιζαν με όρους αμερικανικής εθνικής εξωτερικής πολιτικής, πιθανώς και να το είχαν εγκαταλείψει ίδιο σχέδιο. Να είχαν επενδύσει σε ένα παλαιστινιακό κράτος ή κάτι τέτοιο. Όμως επειδή η ισχύ στο λόμπι στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι τεράστια
Και επειδή το Ισραήλ ως προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ τους κάνει τη δουλειά ακόμη, έστω και με δυσανάλογα μεγάλο κόστος, θα συνεχίσουν ό,τι και αν κάνει το Ισραήλ, μα ό,τι και αν κάνει, να βρίσκονται στο πλευρό του. Και νομίζω ότι ασχέτως διαφόρων λεγόμενων, τελικώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και σε μικρότερο βαθμό η Γαλλία πάλι θα είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα ρόλο έτσι κι αλλιώς διεθνοπολιτικό, είναι ένας νάνος, δεν αφορά κανέναν. Από εκεί και πέρα για τη Ρωσία, νομίζω ότι η Ρωσία σιγά σιγά και πολύ αργά συνειδητοποιεί ότι ούτε η ίδια έχει περιθώριο διαφυγής. Η Ρωσία είναι μια εντελώς κατευναστική δύναμη. Θυμίζω ότι ακόμη και τον πόλεμο που διεξάγει ο Πούτιν στην Ουκρανία τον διεξάγει με τον πιο κατευναστικό κατά το δυνατόν τρόπο. Το πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι υπάρχει για τη Ρωσία και είναι ξεπέραστο είναι ότι πια έχουν καταλάβει ότι οι Δυτικοί όχι μόνο θέλουν μια αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα αλλά και τον τεμαχισμό της ίδιας της Ρωσίας. Είμαι της άποψης ότι οι Δύσοι Αμερικανοί δεν θέλουν ακριβώς την ένταξη στην παγκοσμιοποίηση. Στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό ενέταξαν και τη Ρωσία και την Κίνα και διαπίστωσαν ότι αυτό είναι πρόβλημα. Θέλουν, συμφωνώ εδώ με τον ακροατή σας, μια τεμαχισμένη Ρωσία και Κίνα εντελώς αποδυναμωμένες να συμμετέχουν στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Και ο δρόμος που έχουν επιλέξει γι' αυτό είναι ένας δρόμος μέχρι ένα σημείο οικονομικών κυρώσεων, κατά βάση όμως πλέον πολεμικός. Έχω 2-3 παρεμβάσεις προς εσάς από ακροατές. Λέει ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη. Α, συμπατριώτης σας. Καλημέρα. Ερώτηση στον κύριο Τζίμα. Ακούμε από όλους και από το ίδιο το Ισραήλ ότι θέλει να σπρώξει τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο. Μήπως τα συμφέροντά τους εμπλέκονται και είναι και μια, θα λέγαμε, επιθυμία και κάποιων κύκλων στις ΗΠΑ να πάνε σε πόλεμο τώρα που έχουν ακόμη το όποιο πάνω χέρι παρά να το αναβάλουν για το μέλλον που μπορεί βεβαίως, και όχι. Βεβαίως. Απολύτως. Είναι πολύ, γι' αυτό μίλησα και πριν για τα λόμπι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ ισχυρές οι δυνάμεις μέσα στις ΗΠΑ, οι οποίες όχι τώρα, εδώ και πάνω από 20 χρόνια ονειρεύονται πόλεμο με το Ιράν. Ο Wesley Clark το έχει πει ότι με το που έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες αργότερα, νομίζω ο Wesley Clark που το είπε, είμαι σχεδόν σίγουρος δηλαδή, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, σε μια συνάντηση με τον τότε λευκό, με τον τότε ένικο του Λευκού Οίκου και τους επιτελείς του, του δόθηκαν ως στόχοι το Ιράκ και το Ιράν. Είναι απολύτως σαφές ότι υπάρχει και αυτός ο στόχος υπάρχει πολύ πιο πριν, ο στόχος της αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Βεβαίως. Άλλος φίλος, μια ερώτηση είναι ο Γιάννης από την Αθήνα για τον κύριο Τζίμα. Ο ιστορικός λιηλισμός δίδαξε ότι όταν μια ποσότητα φτάσει στο κατάλληλο σημείο, μετατρέπεται σε ποιότητα. Βάσει αυτού, πόσο κοντά εκτιμά ο κύριος Τζίμας ότι βρισκόμαστε στο να διαμορφωθεί εκείνη η ποιότητα που θα καθιστά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπόφευκτο? Νομίζω πολύ κοντά, για την ακρίβεια με τις άποψεις ότι είμαστε μέσα σε έναν σπονδυλωτός εξελισσόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλώς δεν είναι γίνει ακόμη κατακλυσμιαίος. Αν το ερώτημα είναι αυτό, πότε θα γίνει κατακλυσμιαίος, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Ας αφήσουμε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Πριν λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, η Ρωσία επρόκειτο να δοθεί και επισήμως ή τέλος πάντων εν γέννη η άδεια χρήσης των δυτικών όπλων για χτυπήματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, δηλαδή με τη Μόσχα στην πραγματικότητα, και η Ρωσία απάντησε ότι αν γίνει αυτό θα απαντήσει ενδεχομένως με τα πυρηνικά της. Εξού και αναθεωρεί το πυρηνικό της δόγμα προκειμένου να συμπεριλάβει και τέτοιου είδους επιθέσεις στις επιθέσεις εκείνες που δικαιολογούν απάντηση με χρήση πυρηνικών. Ποτέ δεν ήμασταν κοντύτερα από ό,τι είμαι σήμερα σε έναν κατακλυσμιαίο πόλεμο παγκοσμίων επιπτώσεων. Κύριε Τζίμα, ξέρετε κάτι, επειδή σας αρέσει και η στρατηγική, είναι εντυπωσιακό ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, και ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό ειλικρινά, σε παλιότερες ιστορικές περιόδους, ακόμη και το ρίσκο μιας ισχυρής πράξης αποτροπής, το σκεφτόντουσαν. Εδώ φαίνεται σαν έχουν από όλες τις πλευρές, δεν ξέρω καμία, λυθεί τα ζωνάρια,
να πάρουν το ρίσκο μιας ενέργειας πολύ πιο γρήγορα, μη μετρώντας τις αντιδράσεις. Το Ισραήλ πρωτίστως, αλλά ακόμη και το Ιράν. Δηλαδή, χτυπάει αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, η αεροάμυνα των συμμάχων του Ισραήλ ήρθε και ενίσχυσε την αεράμυνα που είχαν, διότι περνούσαν σαν σουρωτήρι. Λοιπόν, πήρε όμως το ρίσκο να δεχτεί αμέσως χτύπημα. Θέλω να πω, αυτά παλιά δεν γινόντουσαν. Σας λέει κάτι αυτό για την παράκρουση όλων των παιχτών? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το εξηγούν αυτό. Ένας είναι το κλίμα, η πραγματικότητα παγκόσμιας σύγκρουσης. Δηλαδή, όλα αυτά δεν θα γινόταν εάν δεν υπήρχε μια εξελισσόμενη παγκόσμια σύγκρουση. Δεύτερον, υπάρχει μια σχετική εξίσωση ισχύως. Δηλαδή, πια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο ισχυρές ώστε να μπορούν να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Ενώ ταυτοχρόνως η μνήμη του τι συνέβαινε όταν είχαν τον πρώτο και τελευταίο λόγο είναι πάρα πολύ κακή για όλους τους άλλους παίκτες διεθνώς. Επιπλέον, και σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει μια μεγάλη εξίωση ισχύως. Και οι μνήμες επίσης είναι πάρα πολύ κακές από όταν υπήρχαν ισότητα ισχύως. Δηλαδή το Ισραήλ πια δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μπορεί να υπαγορεύει τη θέλησή του. Και όλοι θυμούνται και βλέπουν τι συμβαίνει εκεί που το Ισραήλ υπαγορεύει τη θέλησή του. Η πραγματικότητα μπορεί να συμπυκνωθεί στο εξής. Έχουμε ένα μεγάλο σεισμό γιατί κουνιούνται οι τεκτονικές πλάκες. Και κουνιούνται οι τεκτονικές πλάκες διότι νέες δυνάμεις θέλουν να αναδυθούν και να πούν είμαστε και εμείς εδώ και θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και εμείς. Και οι παλαιότερες δυνάμεις προφανώς αντιστέκονται διότι θέλουν να κρατήσουν την κυριαρχία όλη δική τους. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης. Και δεν αφορά μόνο κράτη, αφορά και οικονομικές δυνάμεις, έτσι, οι οποίες εν πολύ σύρουν και τα κράτη. Προφανώς, προφανώς. Για έλατε λίγο σε αυτό το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Τουρκία σε σχέση με τις εξέλιξεις. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι η Τουρκία μια χαρά επιτίδιος ουδέτερος. Βγαίνει και κατακεραυνύνει τον Νετανιάου ο Ερντογάν, τον λέει εγκληματία, το ένα τ' άλλο θα μας επιτεθεί. Αλλά τα ραντάρ μια χαρά τα βάλε στην αεράμινα για να αποκριστούν οι ιρανικοί πυραυλοί. Και όχι μόνο τα ραντάρ. Και το πετρέλαιο και τα. Μάλιστα. Είναι απολύτως κομβική για το Ισραήλ. Όπως επίσης, και ενεργειακά και τα λοιπά, και στο επίπεδο του εμπορίου, όπως επίσης μέσω Αζερμπαϊτζάν, που είναι κοινός σύμμαχος Ισραήλ και Τουρκίας, υπάρχει μάλλον και στρατιωτική συνεργασία, σίγουρα συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών. Η Τουρκία μετά την 7η Οκτωβρίου βίωσε μια μεγάλη συρρήκνωση του κύρους της, όχι μόνο μεταξύ των Παλαιστινίων, ευρύτερα σε αυτό που λέμε άξονα της αντίστασης. Διότι βλέπουν όλοι ότι η Τουρκία είναι μόνο λόγια, αλλά από πράξεις το πολύ γνωστό που υπήρχε ως αφίσα στο κέντρο της Τεχεράνης, όχι τυχαία, ότι ο Ερντογάν στους Παλαιστινίους στέλνει προσευχές και στους Αζέρους στέλνει ντρόνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι χαζός ο άλλος ο οποίος πολεμάει, το βλέπει. Επίσης, η Τουρκία συνομιλεί με το Ιράν και επιδιώκει μέχρι ενός σημείου και καλές σχέσεις, αλλά δεν πάβουν να είναι δύο κατά βάση ανταγωνίστριες περιφερειακές δυνάμεις. Με το Ιράν να απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερου κύρους. Παρεπιπτόντως, είναι και οι δύο μη αραβικές δυνάμεις. Σωστό, σωστό. Με τη διαφορά ότι, και αυτό τους δημιουργεί προβλήματα, με τη διαφορά όμως ότι η Τουρκία έχει ένα πολύ πρόσφατο αυτοκρατορικό παρελθόν και μια κομβική σχέση με τη Δύση, ενώ το Ιράν μέσα από τον άξονα της αντίστασης προσπαθεί να επεκτείνει και σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει, να επεκτείνει την επιρροή του στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο. Υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση Τουρκίας. Καλά, ως ένα σημείο θα σας πει κάποιος, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Κίνα σπρώχνει το να τα βρουν οι Ιρανοί με τους Τούρκους. Για τα δικά της συμφέροντα, δηλαδή, για να βλέπουμε όλο το κάδρο. Η Κίνα θέλει πολύ ασφαλείς δρόμους εμπορικούς και όχι μόνο εμπορικούς, αλλά και εμπορικούς και ενεργειακούς κτλ. Βεβαίως, το όριο του παιχνιδιού της Κίνας είναι εκείνο της. Της όξυνσης, της ακόμα μεγαλύτερης όξυνσης της θεωρητικής αντιπαράθεσης. Σωστά. Διότι η Κίνα ξέρει ότι στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεται η ίδια. Μετά το Ιράν, μετά τη Ρωσία και η δική της σειρά.
και χωρίς τους συμμάχους της δεν θα μπορεί να κάνει, πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που μπορεί με τους συμμάχους της. Επομένως, σε αυτήν την η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται ως το δύσκολο, θέλετε να πούμε, άτακτο, ενοχλητικό κάπως μέχρι εκεί παιδί του ΝΑΤΟ. Η ελληνική πολιτική της δεκαετίας του 80 ήταν πολύ πιο προκλητική για την εποχή εκείνη από ότι η τουρκική πολιτική για την εποχή τη σημερινή. Εννοείται η πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, εννοείται. Ακριβώς. Θυμίζω ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση επιβίωσε χάρη στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Τουρκία δεν έκανε ποτέ το παραμικρό που να πλησιάζει έστω την πολιτική εκείνη. Η Τουρκία λοιπόν είναι το ενοχλητικό αλλά σταθερά νατοϊκό παιδί. Ο δεύτερος ισχυρότερος στρατός του ΝΑΤΟ. Αυτό το ξέρουν όλοι στην περιοχή. Άλλο αν κατά καιρούς μπορούν να κάνουν διάφορες δουλειές με την Τουρκία, τώρα δεν ανέβει το άλλο. Και σε αυτή την τριγωνική σχέση, η Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας, η ανισομέρεια ισχύως είναι πολύ σαφής. Καλή είναι και η Ελλάδα με την Κύπρο. Χρήσιμες είναι. Μπορεί η Ελλάδα να δώσει την Κρήτη, η Κύπρος να δώσει το τμήμα της επικράτειας που ελέγχει για διαφόρους λόγους, από πιο, αν θέλετε, απαλούς και απλούς, όπως είναι η φιλοξενία κάποιων ανθρώπων που θα φύγουν από το Λίβανο ή από το Ισραήλ κτλ., έως πολύ πιο σκοτεινούς, όπως είναι μια σύντομη μετεγκατάσταση Ισραηλινών αεροσκαφών, κομμάντος και το καθεξής, και πάρα πολύ επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνες πολιτικές. Όμως το πραγματικό μέγεθος είναι η Τουρκία. Δυστυχώς η Ελλάδα και η Κύπρος είναι περισσότερο ασφαλή οικόπεδα αλλά στο νατοϊκό σύμπλεγμα. Αλλά η Τουρκία είναι στο νατοϊκό σύμπλεγμα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και αυτή η ανισομέρεια ισχύως, το έχουμε πει πολλές φορές, διαμορφώνει μέσα στο νατοϊκό σύμπλεγμα μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση για τον ελληνισμό. Λογική που είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά de facto νατοποιείται. Λέει κάποιος ότι εδώ, κάποιοι λένε ότι εμείς θα πάμε με εκείνη την πλευρά, όχι τη σωστή, της ιστορίας, που θα μας διασφαλίσει συμμαχίες έναντι των μελλοντικών όποιων προκλήσεων της Τουρκίας. Άρα το Ισραήλ. Πώς τα ακούτε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Αυτό είναι λογικός παράλογο. Δηλαδή η Τουρκία είναι μέλος, επαναλαμβάνω, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ, το οποίο είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ, θα πολεμήσει με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, δηλαδή του οργανισμού που διασφαλίζουν και διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού οι ΗΠΑ. Δηλαδή το Ισραήλ, που είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ, θα πολεμήσει εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ. Πρέπει κανείς να έχει σοβαρό πρόβλημα λογικής ακολουθίας της σκέψης του, για να το πω πολύ ευγενικά, για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Άρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται, γιατί ακούω από πολλούς οι προσφυγικές, το είπατε και εσείς, μεταναστευτικές ροές, είναι η μία πλευρά. Είναι η μόνη, είμαστε μακριά από το θέατρο του πολέμου. Πριν απαντήσω σε αυτό, να εξηγήσω μόνο ότι η λογική που αναφέρουν οι ακροατές σας, την οποία εγώ τη συζητώ, δεν είναι η μόνη κάτι γνώμη παράμετρος για να διαμορφώσει διεθνή πολιτική, αλλά τη συζητώ, είναι σημαντική παράμετρος. Μας οδηγεί πιο κοντά στο Ιράν, στη Ρωσία, στη Συρία, διότι αυτή είναι αντίπαλη στην πραγματικότητα της επέκτασης της τουρκικής επιρροής. Το Ισραήλ δεν είχε κανένα πρόβλημα με την τουρκική επιρροή. Σε μία από τις λύσεις που πρότειναν οι Αμερικανοί, και καλό βλέπε το Ισραήλ, σχεδόν την είχε δεχτεί τώρα για τη Γάζα, ήταν μία από αυτές τις λύσεις εντός εισαγωγικών ήταν να υπάρξει μία διεθνής στην πραγματικότητα κατοχική δύναμη για τη Γάζα, στην οποία προβλεπόταν και συμμετοχή της Τουρκίας. Πρέπει να διαβάζουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε. Όχι, δεν είναι μόνο οι προσφυγικές ροές. Οι προσφυγικές ροές είναι το μικρότερο πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι στη Συρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, ατύπωσα, αλλά ουσιαστικώς οι Ισραηλινοί με Τούρκους συνεργάζονται με την αντιπολίτευση του Άσαντ. Αμερικανοί, μάλιστα. Άγγλοι, Γάλλοι, Τούρκοι, με στήριξη Ισραηλινών,
όχι μόνο συνεργάζονται με την αντιπολίτευση του Άσαντ, σε μεγάλο βαθμό έχουν στήσει την ένοπλη αντιπολίτευση εναντίον του Άσαντ. Το όργανο της αντιπολίτευσης στο πολιτικό εναντίον του Άσαντ εδρεύει στην εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, το μικρότερο από τα προβλήματα, επανέρχομαι, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι προσφυγικές ροές. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται στη Σούδα, τι γίνεται στην Κύπρο. Σταθμεύουν οι Ισραηλινά αεροσκάφη. Μετασταθμεύουν. Χρησιμοποιούν, συμμετέχουμε καθιονδήποτε τρόπο στην αντιεροπορική άμυνα του Ισραήλ. Παρέχουμε διευκολύνσεις. Κοιτάξτε κάτι, αν φύγει ένα αεροπλάνο Ισραηλινό από την Κύπρο ή από την Κρήτη ή δεν ξέρω από πού, η μετασταθμεύση εκεί, η βρει ασφάλεια εκεί στο πλαίσιο ενός πολέμου με το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι γινόμαστε και εμείς τμήμα, γίνεται και ο ελληνισμός τμήμα του πολέμου. Και μου προξενεί τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω αν έβγαλε κάποια ανακοίνωση του ΚΚΕ, δεν είδα κάτι σχετικό, αλλά αφήνω μία πιθανότητα να πει κάτι. Όλα τα άλλα κόμματα μηδενός εξαιρούμενα. Έβγαλε ανακοίνωση. Αν εννοείται έβγαλε, αυτό ωραία. Που καταλαβαίνω, έβγαλε. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Μηδενός εξαιρούμενου. Όλα τα άλλα κόμματα δεν ζητούν λογαριασμό από την κυβέρνηση, την ελληνική, για το τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας κριτικός να πεθάνει για τα συμφέροντα του Ισραήλ. Εγώ δεν θέλω πάντως. Δεν θέλω να πολεμήσω με το Ιράν ούτως ή άλλως. Δεν μου έχουν κάνει τίποτα οι άνθρωποι εμένα. Δεν έχουν κάνει τίποτα στη χώρα μας τα τελευταία περίπου 2.000 χρόνια και κάτι. Αντιθέτως, εκφράζονται και με μεγάλη συμπάθεια και την περίοδο των μνημονίων μας είχαν βοηθήσει και οικονομικά με το να μας πουλάνε πετρέλαιο με πίστοση όταν οι καλοί μας σύμμαχοι απαιτούσαν όλα τα λεφτά ντούκου που θα λέγαμε πολύ λαϊκά. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει για κάποιους λόγους που δεν καταλαβαίνω. Αναρωτιέμαι, θέλει κανένας Έλληνας να τραυματιστεί, να κινδυνεύσει, να σκοτωθεί για τα συμφέροντα του Ισραήλ? Να κλείσουμε με έναν επίλογο. Πού πιστεύετε ότι οδηγούμαστε πρακτικά αυτή τη στιγμή? Διότι κύμα ανακοπής ένθεν κακήθεν, να σου το πω και διαφορετικά, δεν βλέπω, εντάξει φραστικά, δεν βλέπω όμως ουσιαστικά ούτε η άλλη πλευρά, Ρώσοι, Κινέζοι, να κάνουν ένα παιχνίδι να σταματήσει το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν. Πολύ περισσότερο δεν συζητώ για την Ευρώπη και για τους Αμερικανούς. Πού πάει όμως η κατάσταση? Υπάρχει μια κάπως πιο αισιόδοξη, ας πούμε, προσέγγιση που λέει ότι θα έρθει τελικώς η αποκλιμάκωση δια της κλιμάκωσης. Δηλαδή, χτύπησαν οι Ιρανοί, θα χτυπήσουν οι Ισραηλοί, θα πούνε και οι δύο, άντε παιδιά, εντάξει, διασώσαμε το κύρος μας. Και κλείνουμε. Τώρα τα βρίσκουμε. Ναι. Λοιπόν, και κλείνουμε την ιστορία εδώ. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ιδίως στην πλευρά του Ισραήλ υπάρχει υπεποίθηση ότι δίνουν μια μάχη επιβίωσης και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες και στους άλλους δρόντες της περιοχής. Νομίζω ότι όλοι πια έχουν πιστεί ότι δίνουν μια μάχη υπαρξιακού χαρακτήρα. Δεύτερον, γιατί υπάρχει η παγκόσμια σύγκρουση η οποία έχει διαλύσει τα υψηλότερα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας και Κίνας. Αυτό το βλέπουμε και στη στάση της Ρωσίας, η οποία για πρώτη φορά έχει τόσο έντονα αντιϊσραηλινή στάση. Και το τρίτο είναι διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εξαιτίας των δύο προηγουμένων, των τριών προηγουμένων μάλλον καταστάσεων, όπου το κάθε χτύπημα και επιχειρησιακά ακόμα για να αναστήσει, αν θέλετε, για να αποκαταστήσει μάλλον την αποτροπή και το κύρος καθενός εκ των δρόντων είναι τόσο σημαντικό και καταλυτικό ώστε τροφοδοτεί ακόμη δηλαδή και το επιχειρησιακό πεδίο, τροφοδοτεί ένα νέο κύκλο κλιμάκωσης. Μάλιστα. Νομίζω ότι, ότι τα καύσιμα του πολέμου είναι ακόμα πολλά και ότι δύσκολα θα δούμε αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, δεν το καταλαβαίνω Λευτέρη, λέει, καλά το λέει ο κύριος Τζίμας, αλλά ούτε για την Παλαιστίνη θέλουμε να πεθάνουμε, ούτε για κανένα, μόνο για την Ελλάδα μας. Γιατί σου είπε κανείς ότι πεθαίνεις με αυτές τις τακτικές και στρατηγικές στην Παλαιστίνη? Το θέμα είναι να σταματήσει από παντού το κακό. Αυτό λέμε. Δεν μας ζήτησε πάντως κανένας Παλαιστίνιος, ούτε κανένας Ιρανός τίποτα. Μας ζήτησαν την αλληλεγγύη τους, τις διαδηλώσεις μας, αν θέλουμε, και να μην βοηθούμε το Ισραήλ. Αυτό μας ζητήσανε. Το Ισραήλ αντιθέτως μας ζητάει να το βοηθούμε εναντίον των άλλων.
ο Νασράλα σε μια από τις τελευταίες του ομιλίες είχε πει στην Κύπρο να μην εμπλακεί απλώς. Δεν είπε βοηθήστε το Λίβανο, βοηθήστε το Χεζμολά ή βοηθήστε την Παλαιστίνη. Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό κλείνουμε, κύριε Τζιμά, αν τα καύσιμα του πολέμου και της κλιμάκωσης είναι πολλά ακόμη και επειδή καλά είναι τα σχέδια επί χάρτου, καλά το είπατε εσείς. Οι Ιρανοί μπορεί να λένε, μας χτυπήσατε με έναν τρόπο, απαντάμε. Ανταπαντάμε, λένε οι Ισραηλοί, ξανανταπαντάμε εμείς, απαντάτε εσείς και κάπου να το κλείσουμε. Καλά είναι αυτά τα σχέδια επί χάρτου. Αλλά όσο υπάρχουν καύσιμα πολέμου και κλιμάκωσης πολλά, κανείς δεν υπογράφει ότι θα πάνε όλα ελεγχόμενα. Κάθε άλλο. Κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο άμεσο ερώτημα είναι αν θα δούμε ένα κύμα πυρηνικοποίησης της περιοχής, το οποίο αν συμβεί, κοινώς αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά για λόγους αποτροπής, θα οδηγήσει πολύ σύντομα την πυρηνικοποίηση, την πλήρη αν θέλετε πυρηνικοποίηση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, και άρα θα θέσει ένα μεγάλο ζήτημα και για εμάς σε εκείνη την περίπτωση. Μάλιστα. Λέει και κάποιος, μιας και έχει τον κύριο Τζίμα, λέει, ρώτησε τον και η ελληνική πολιτική σκηνή, είδαμε λέει, απασχολείται οι μεν κυβερνώντες με το αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι στο σοου των 50 χρόνων του κόμματος που δεν θα πάνε, οι δε άλλοι μεσοκομματικές εκλογές, με τέτοια κρίσιμη κατάσταση. Ένα σχόλιο. Είναι το σύμπτωμα του γεγονότος ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια ιδιότυπη αποικία. Δεν έχει εσωτερική πολιτική ζωή, δεν της επιτρέπεται να έχει εσωτερική πολιτική ζωή, η οποία μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε πέρα από τη διαχείριση της τοπικής κλεπτοκρατίας στην πραγματικότητα. Θέμης Τζίμα, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα λέμε συχνά πυκνά μαζί του. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.